That Russian jet spent seconds in Turkish airspace, probably less than 30 seconds. Is it NATO's concern at all that Turkey may have overreacted here? So all NATO allies support Turkey's right to defend its airspace, its territorial integrity. But again, we are also focused on how can we prevent this kind of incidents to happen again. This was not the first time Turkish airspace was violated. We saw that also in October. But one of the issues we'll discuss when NATO foreign ministers meet tomorrow in Brussels is how can we strengthen military to military lines of communications, mechanisms for de-conflicting to avoid this kind of incidents to happen again. And Secretary General, speaking of violating airspace, you may have seen this. The Greek Prime Minister accused Turkey of violating Greek airspace. How does NATO react to that? I think we have to remember that Turkey is on the front line of a very, very unstable and difficult situation in Syria and Iraq. Are you serious? Are you serious? Folks, we got information. Turkey's Prime Minister, or Turkey's President Erdogan, has just threatened Greece. And there's a few islands that are kind of disputed between Greece and Turkey. Greece has always said they are theirs, but Turkey is saying, no, there's no paperwork, there's no documentation, there's nowhere in the records does it show that these islands belong to you. Now, you have to realize at one time, the Grecian Empire encompassed Turkey. They even moved the capital from Athens, Greece, to Constantinople, which is now today's Istanbul. So, in the midst of all of that, Στην Κύπρο δεν είχε δίκιο η Τουρκία και έχουμε το αποτέλεσμα. Στις παραβιάσεις δεν έχει δίκιο η Τουρκία και έχουμε το αποτέλεσμα. Τώρα δεν έχει δίκιο η Τουρκία και έχουμε το αποτέλεσμα. Πρέπει να αναζητήσουμε ένα τρόπο μεγαλύτερης πίεσης. Ναι. Είναι η διεθνής κοινότητα σε μια φάση τώρα που να μπορεί να μας στηρίξει? Δεν το βλέπω. Όταν έχουμε απέναντί μας ένα γείτονα σαν την Τουρκία, όταν έχουμε γενικώς αυτή την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά ή ότι κάποια στιγμή θα τυχαίνει. Κύριε Οικονόμου, αναζητούμε το επόμενο βήμα και είναι και μια κριτική που δέχεστε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω ακούσει βέβαια και καμιά διαφορετική πρόταση για το τι μπορεί να κάνουμε παραπάνω από αυτό που κάνουμε ως αντίδραση. Έβαλε ένα ζήτημα στον κύριο Διακόπουλο η Όλγα σωστά, αλλά σωστά και από την πλευρά του, επειδή υπήρξε και στρατιωτικός. Δεν θα ανοίξει και τα χαρτιά του για την αναδιάταξη, Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Στην Κύπρο δεν είχε δίκιο η Τουρκία και έχουμε το αποτέλεσμα. Στις παραβιάσεις δεν έχει δίκιο η Τουρκία και έχουμε το αποτέλεσμα. Τώρα δεν έχει δίκιο η Τουρκία και έχουμε το αποτέλεσμα. Πρέπει να αναζητήσουμε ένα τρόπο μεγαλύτερης πίεσης. Ναι. Είναι η διεθνής κοινότητα σε μια φάση τώρα που να μπορεί να μας στηρίξει? Δεν το βλέπω. Είναι η Αμερική όπως ήταν το 96? Δεν το βλέπουμε. Ναι. Λόγω Τραμπ κλπ. Είναι η Ευρώπη αυτή που θέλαμε και είναι μόνο ο Μακρόν σε αυτή τη φάση? Είναι. Εδώ αναζητεί το πολιτικό σύστημα και ο κόσμος που ανησυχεί. Αν υπάρχουν στηρίγματα, εάν έχουμε κάτι, μια διαφορετική πρόταση, πιο επιθετική, αυτό που είπαμε για το Καστελόριζο κατεγράφει στον κόσμο θετικά ότι αν παραβιάσετε θα απαντήσουμε. Τι σημαίνει η απάντηση, θα το δούμε. Ναι. Αυτό κάπως πρέπει και αυτό να αλλαχθεί κάποια στιγμή. Δύο πράγματα. Η απάντηση είναι από Μηγοσοτόστρα ως Βεργιοπούλα, μας είπε. Είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα ούτε εκατοστό. Αυτό νομίζω είναι σαφές σε όλους τους τόνους και ο Πρωθυπουργός το έχει πει και ο Αλέξης Ματούκης. Αυτό που είπατε πριν, που είναι σωστό, για αυτούς ακριβώς τους λόγους κινείται έτσι η χώρα. Θα αναδείξω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, τη σημασία της συμμαχίας με το Ισραήλ. Η Τουρκία δηλαδή μας οδηγεί στο ότι όχι παιδιά θα παίξουμε γρήγορα, να το πω χυδαία. Αυτό βέβαια το επιδιώκει η Τουρκία γιατί? Για να κλείσω το πρώτο σκέλος.
Η Τουρκία εδώ και 6-7 χρόνια φορτώνει την ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με νέα θέματα. Είχαμε περίπου χοντρικά 8. Τώρα αυτά τα 8 θέματα, μαζί με Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο, Σεφαλοκρηπία, όλα μαζί. Αυτά τα 8 τώρα έχουν αρχίσει και έχουν παραφιάδες. Εξαφανίζεται η Κρήτη με το ψευδομνημόνιο, έτσι. Έχουμε ζητήματα τα οποία τα ζητά η τουρκική συμπολίτευση με τον κύριο Ερντογάν προκειμένου να συνεχίσει να το στηρίζει στο εσωτερικό του πολιτικό σύστημα. Να κάνουμε μια σημείωση, η Τουρκία είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου η εσωτερική πολιτική με την εξωτερική πολιτική ταυτίζονται, δηλαδή με λίγα λόγια το τουρκικό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δεχθεί στις δομές του ΙΤΑ, εθνική ΙΤΑ. Άρα ξέρουμε ότι ο παίκτης που έχουμε να κάνουμε, γι' αυτό μίλησα για μηδενικό άθροισμα, στο chicken game, ένα μοντέλο παιγνίου, ξέρουμε ότι δεν είναι αυτός που θα φρενάρει πρώτος. Που σημαίνει ότι είναι άνετη η Τουρκία, ξέρει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αφήσει για λόγους δομών του να γίνει μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο συμμάχους. Ξέρει επίσης ότι και η Ευρώπη θα σπεύσει λόγω του προσφυγικού να λύσει την κατάσταση. Οπότε είναι εκείνη που θέλει να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχοντας μια διευρυμένη ατζέντα, ένα τεράστιο τραπέζι με θέματα, στο οποίο, κύριε Σαχίνη, και 10% να πάρει η Τουρκία είναι κερδισμένη και είμαστε ταυτόχρονα χαμένοι βάσει του μηδενικού αθροίσματος. Αυτό το μη προβλέψιμο της Τουρκίας, κύριε Γρυβό, που θέλετε παρεμβαίνετε φυσικά, μας αποκλεί το ενδεχόμενο να μας εμφανιστεί ένα ωραίο πρωί τσουπ 60-70 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, το αποκλείεται? Δεν το αποκλείω καθόλου, αλλά νομίζω θα συμφωνήσει και ο κύριος καθηγητής ως πολύ πιο έμπειρος. Το φαινόμενο Τουρκία το έχουμε υπεραναλύσει, το έχουμε υπερερμηνεύσει. Χρειαζόμαστε λύσεις, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή. Ήδη άκουσα πάρα πολύ σοβαρές απόψεις από τον κύριο καθηγητή. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει, να πάω κατευθείαν να μου επιτρέπετε. Να πάτε, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει το εξής απλό πράγμα. Πρέπει να ενημερώσει τους συμμάχους, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους Ευρωπαίους εταίρους και να αλλάξουμε λίγο το μοντέλο Tom και Jerry, να γίνουμε λίγο εμείς ο γατούλης. Δηλαδή, πρέπει να ενημερώσουμε ότι οποιοδήποτε ταξίδι εντός αγωγικών ξεκινήσει κάποιο πλοίο της Τουρκίας με προορισμό την Κρήτη θα βυθιστεί. Οποιοδήποτε πλοίο ξεκινήσει για να κάνει αυτό που είπε ο Υπουργός Ενέργειας την ώρα που διπλασιάζαμε το χρόνο συνομιλίας με τον Τούρκο Πρόεδρο μέσα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να βρούμε έστω ένα τελευταίο κανάλι επικοινωνίας, ένα τελευταίο κώδικα συνεννόησης που είπε ότι εμείς θα πάμε στην ελληνική Φαλοκρηπίδα, η Ελλάδα πρέπει να ενημερώσει μετετελεσμένα. Προσοχή όμως εδώ, επειδή το bluffing game δεν βοηθά σε αυτές τις καταστάσεις. Ο μεγάλος δάσκαλος των διαπραγματεύσεων, ο Τόμας Έλινγκ, ο νομπελίστας, είπε ότι η απειλή κερδίζει πάντα αρκεί να είναι αξιόπιστη. Με λίγα λόγια, η πολιτική μας βούληση πρέπει να είναι τόσο ισχυρή ώστε να ξέρουμε το worst case σενάριο που λέμε, ότι εμείς έστω ότι πάμε να χτυπήσουμε. Η Τουρκία όταν δει αυτό το πράγμα, πάντοτε έχουμε έτσι ένα περιθώριο λάθος και ένα περιθώριο ρίσκου, κρίση είναι αυτή, αλλά πάντοτε λειτουργούμε με πιθανότητες. Η Τουρκία όταν δει αυτή την αποφασιστικότητα που σαν έννοια έχει υποστεί πληθωρισμό τελευταίες μέρες. Ποια αποφασιστικότητα είναι, κύριε Δρύβα, μισό λεπτό. Γιατί καλά να τα λέμε εμείς, αλλά εμείς δεν είμαστε ούτε κυβέρνηση, ούτε ακριβώς πολιτικό σύστημα. Μπορώ εγώ να σας προσθέσω άλλες 100 ενέργειες. Ερώτημα. Υπάρχει εσωτερικό μέτωπο και εσωτερική κουλτούρα του τι συμβαίνει. Εδώ καλά-καλά το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του κυρίου Καριώτη. Τι είναι ΑΟΣ, τι είναι η Φαλοκρηπίδα, τι είναι χωρικά ύδατα. Μάλιστα. Άρα τι μου λέτε εδώ, καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω εγώ, έτσι. Και το λέω προκλητικά. Εσείς πάτε σε στρατικοποίηση χωρίς ουσιαστικά στο εσωτερικό μέτωπο ο πολίτης να έχει καταλάβει ότι αύριο το πρωί μπορεί να είναι η όποια γιαβούς νοτίος της Κρητής. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, για να ονομάσουμε λίγα πράγματα από την αλήθειες εποχή θέλω να ακούσουμε απόψε. Ο κόσμος, ακριβώς, ο κόσμος να ακούσει αλήθειες.
από την εποχή του κυρίου Σιμίτη, στην Ελλάδα εμφανίστηκαν κάποια